σκοτεινό πρόσωπο μιας περίοδου που έρχεται λίγο μετά τον πόλεμο και δεν γερνάει, δίνοντας ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους για τα χρόνια που χάσανε, που δεν ήταν ωραία, ότι μπορούν να τα κερδίσουν κρατώντας μια νεότητα. Πολλοί λένε ότι δύσκολα θα υπάρξει μια ακόμα εθνική στάρ. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη έχει χαρακτήσει τις μνήμες των Ελλήνων, κυρίως λόγω της καριέρας της στη Μεγάλη Οθόνη. Πόσοι δεν θυμούνται σκηνές με το περίφημο Χαστούκι ή το πέρασμά της από το ελληνικό ναυτικό. Ενά λοιπόν! Όμορφη, χαριτωμένη, λαμπερή, πολύ ταλαντούχα. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν ένα δημιούργημα της ίδιας της Αλίκης Βουγιουκλάκη, πάνω στις οδηγίες του Αλέκου Σακελάριου. Η εντυπωσιακή της εμφάνιση, αλλά και το ταπεραμέντο της, σας έκανε να την αθολογήσετε στην 88η θέση των προτιμήσεών σας. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη πρόσφερε χαρά, βασικά, στον κόσμο. Την ενδιαφέρει περισσότερο να είναι γεμάτο η αίθουσα από κοινό και λιγότερο άλλα πράγματα. Και ίσως αυτό ήταν ένα μπούμεραγκ που της έκανε περισσότερο κακό από όσο και η ίδια νόμιζε. Παρόλα αυτά, είναι ένας μύθος, ακόμα και σήμερα, που δεν συζητιέται. Είναι ένας μύθος ανεξάντλητο.